Καλησπέρα, παιδιά. Τσεκ, τεκνά. Ο εδώ. 10.000 εγγραφέ. Φτάσαμε σε κάτι που ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν περίμενα να δω ποτέ. Και όλα αυτά χάρη σε εσά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, για την υποστήριξη, για όλα. Για όλα. Όμω αυτό το βίντεο δεν γίνεται για να σα πω μόνο ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να το κάνω ούτω ή άλλω. Θα έρθει κάτι ειδικό, κάτι όμορφο. Θα σα πω προ το τέλο. Αυτό το βίντεο γίνεται κυρίω για να σα κάνω ένα μικρό update του τι τρέχει, του τι παίζει σχετικά με το κανάλι. Όσοι ή να φίλο στο facebook ή ακολουθείτε τη σελίδα θα πήρετε πρέφα οι υπόλοιποι επειδή ίσως να αναρωτιέστε γιατί έρχονται λίγο τα βίντεο θα σας πω λίγο τι έχει παιχτεί ε, εν, ολίγης, πριν από μερικέ μέρες γύρισα από ένα ταξίδι που είχα πάει μαζί με μένα έρθει και μία οθόνη την οποία αγόρασα γιατί μία μου οθόνη από τις δύο είχε καεί ο inverter είχε καταστραφεί οπότε με το που τη σύνδεσα και ετοίμασα όλη την καλωδίωση στο γραφείο γιατί είναι λίγο transform το γραφείο προσπάθησα να, την βάλω, να βάλω το PC μπροστά και κατευθείαν χτύπησε Blue Screen of Death. Ε, προσπάθησα από τις 930 η ώρα, τι ώρα ήταν το βράδυ, μέχρι το πρωί στις 5.30 να το φτιάξω, να κάνω safe, να μπω σε safe mode. Είχα πολλά προβλήματα, δεν κατάφερα τίποτα τελικά, δεν άνοιγε, μπλόκαρε συνέχεια, ούτε φωναφορές, ούτε οτιδήποτε. Οπότε είχα ένα φλασάκι με Windows 10 και το έβαλα για να κάνω reset. Διάλεξα να κάνω reset τον σε και έπεσα για ύπνο γιατί είχα κουραστεί. Το μεσημεράκι κατά τις 11 η ώρα 12 που ξύπνησα βλέπω τον υπολογιστή κρασαρισμένο για κάποιο λόγο δεν. Πάω να κάνω επανεκκίνηση, δεν έκανε καν boot, οπότε λέω πάμε format. Κάνω format στον σε, ανοίγω τον σε και με το που πάω να βάλω τους driver προσέχω ότι όλοι μου οι δίσκοι είχαν διαγραφεί. Οτιδήποτε είχαν μέσα, παιχνίδια, αρχεία, φωτογραφίε, βίντεο, intro, τα πάντα. Τέλο πάντων, για τα παιχνίδια δεν με και για την καρφή. Τα περισσότερα αρχεία τα είχα περάσει στον εξωτερικό σκληρό που είχατε δει. Αυτό που δεν είχα προλάβει να κάνω γιατί ήθελα να το κάνω με την ησυχία μου, να κάνω διαλογή, να δω τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, αν κάποια από αυτά να τα τακτοποιήσω σε φακέλου, ήταν ο δίσκο που είχε μέσα όλο το υλικό για το Check Tech Now. Που τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό δεν το είχα κάνει καν backup και έχασα γύρω στα, πόσο ήτανε, 550 GB έχασα από intros, από παλιά βίντεο, από βίντεο τα οποία έχω γυρίσει και δεν πρόλαβα να κάνω μοντάζ, όπως και από βίντεο που είχα μοντάρει και περίμεναν μέσα στο δίσκο για να ανεβούνε. Στο διατάφτα, χάθηκαν γύρω στα 3,5 χρόνια δουλειά στο Check Tech -Now, Ό,τι έκανα από την αρχή του καναλιού μέχρι και τώρα επειδή τα κρατάω όλα, εξαφανίστηκαν. Κάντε πε, χαλάει. Πάνε και τα βίντεο που είχα γυρίσει, πάνε και τα μοντάζ. για κάνει ένα πολύ όμορφο μοντάζ για το πληκτρολόγιο, το μηχανικό τη Γιαόμη, το καινούριο το οποίο είχατε δει παλαιότερα σε ένα βίντεο ότι ήρθε. Τέλο πάντων, για να μην σα τα πολυλογώ, έχασα αρκετά χρόνια από τη ζωή μου. Και άντε, σα λέω, κομμάτια πάνω, όλα χάθηκαν αυτά. αυτά που με συναχ... Αυτό που με συναχώρησε περισσότερο είναι ότι έχασα όλα τα intro που είχα. Έχασα τα intro, έχασα τα τα logo του καναλιού. Εντάξει, κάποιε επιγραφέ φτιάχνετε, δεν είναι δύσκολο, αλλά κάποια logo ήταν ειδικά μου, τα έχει κάνει ο φίλο ο Βασίλη, ο Γεροβασίλης και κυρίω τα intro. Εκεί άδειασα εντελώ γιατί λέω, εντάξει, χωρί όλα τα άλλα τα ξαναγυρνάω από την αρχή. Αλλά χωρί intro. Τέλο πάντων. Παιδευόμουν να με βοήθησαν πάρα πολλά άτομα να μου πούνε συμβουλέ για το πώ να κάνω ανάκτηση αρχείων, τι προγράμματα να χρησιμοποιήσω. Θέλω να σα ευχαριστήσω όλου έναν προ έναν και τους youtuber και τους μη youtuber και όλους όσου μιλήσαμε Κάποιοι προσφέρθηκαν για να μου κάνουν κάποια καινούργια intro. Τέλο πάντων, για μέσα στο φωλιογό μου πρόσφεραν πολλά παιδιά τη βοήθειά του και κυρίω για να μπορέσουμε να κάνουμε ανάκτηση των αρχείων. Προσπαθούσα από την ώρα που είδα όλο το χαμό μέσα ότι δεν υπήρχε τίποτα μέχρι και το βράδυ 12.30-1.00 ώρα, τι ώρα ήταν να τραβήξω να σώσω μισκαναρίσματα συνέχεια. Αν μπορώ να κάνω recovery κάποια αρχή από το δίσκο. Τέλο πάντων, βρήκαμε το Recuva, η αλήθεια είναι, και με το Asseus uh, Recovery Tool, αν θυμάμαι καλά, κάποια αρχεία και κάποια από τα παλιά βίντεο μας, το θέμα είναι ότι αυτά είχαν FLV μορφοποίηση και δεν μπορούσαν να τα ανοίξουν με τίποτα. Οπότε πάπαλα, με κανέναν player, με τίποτα δεν άνοιγαν. Όπως και να έχει, Τέλο πάντων, ήμουν πολύ χάλια και ακόμα δεν το έχω, έχω πέσει πάρα πολύ ψυχολογικά γι' αυτό. Δηλαδή στην ουσία Καταστράφηκε ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα και θα πήγαινε και θα πάει πολύ πιο πίσω στο κανάλι. Όμω για καλή μου τύχη, επειδή ταξιδεύω αρκετά συχνά, ε, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, ήταν να πάω ένα ταξί Θεσσαλονίκη. Και με, με είχαν ειδοποιήσει για μια αφόνη, την οποία τελικά δεν μπόρεσα να την κάνω. unboxing γιατί έφευγα, ε, και υπήρχε μια προοπτική να μου την έστειλαν στη Θεσσαλονίκη να κάνω το μοντάζ εκεί και να το ανεβάσω από Θεσσαλονίκη. Που σήμαινε ότι έπρεπε να έχω κάποια intro και κάποια προγράμματα μαζί μου on the go για να μπορέσω να κάνω δουλειά. Mm. Τέλο πάντων, είχα να στο βιβλίο. Εγώ τότε, τον Οκτώβριο με Νοέμβριο, είχα φτιάξει ένα φλασάκι. Ένα φλασάκι στο οποίο είχα βάλει το Premiere, είχα βάλει το Photoshop, είχα βάλει 4 ή 5 intro του καναλιού, το logo μου. Μαζί με κάτι παραλλαγέ έχει ένα PNG αρχείο που μου έχει κάνει ο Βασίλη ο Γεροβασίλη και έκανα δύο επιγραφέ του κανάλιου. Αυτά μέσα σε ένα φάκελο και τα είχα ανεβασμένα στο φλασάκι. Έτσι, εγώ καθώ. Αυτό το ξεχάσει κάνω ότι υπήρχε. Σκεφτόμουν ότι δεν πρόλαβα να κάνω φορμάτι πουθενά, τίποτα. Δεν, δεν πρόλαβα να τα σώσω πουθενά, οπότε πάπαλα. Τέλο πάντων, έτσι όπω ήμουν και σκάναρα όλα τα. Όλους, τα φλασάκια, τα πάντα εκείνη την ώρα γιατί λέω μήπως και υπήρχε καμιά ελπίδα ξαφνικά τσουμπ βλέπω CTN και βρήκα τα 4-5 βασικά intro που σημαίνει ποια intro ήταν μέσα. Από όσο είδα είναι το intro με τις γροθιές, είναι το intro με το ωραίο το τελευταίο το οποίο το είχα από τότε αλλά δεν το χρησιμοποιούσα. Τα intro με το CTN που πάντων το review και το unboxing και το outro με τους FVTA Sigma. Οπότε εν ολίγη σώθηκε. Τέλο πάντων, αυτό μου, μου επέτρεψε να, να χαρώ και να μπω ότι, εντάξει, το σώσαμε λίγο και, τέλος πάντων, Και εκεί που λες ότι φτάσαμε 10.000 και πρέπει να συνεχίσουμε δυναμικά, που λες, ας το πάρουμε πάλι από την αρχή, από το 0. Τέλο πάντων, δεν με πειράζει αυτό, έχω συνηθίσει να μην είναι εύκολα τα πράγματα για μένα, έχω φτύσει αίμα για αυτό το κανάλι, το έχω δουλέψει, το έχω προσπαθήσει πάρα πολύ, οπότε εντάξει, λίγη προσπάθεια παραπάνω. Τι θέλω από σας. αυτό γίνεται για να σας κάνω ένα μικρό update του τι έχει παιχτεί και να ζητήσω την κατανόησή σας από εδώ και πέρα, ίσως να καθυστερήσω να σας αδείξω λίγο υλικό, ε, όχι γιατί δεν έχω πράγματα, πρέπει να κάτσω να τα ανοίξω, να τα μοντάρω. Τέλος πάντων υπάρχουν δύο ebay τα οποία είχα προλάβει ευτυχώ και τα είχα ανεβάσει. Και συνήθω, αν όλα τα άλλα πάνω και έρχονται χαλάλια, αλλά τα eBay unboxing, στου mm. γιου ξέρετε, περιμένω να έρθουν πολλά πακέτα μαζί για να τα ανοίξω. Οπότε ήταν πακέτα τα οποία έπρεπε να ήθελα να σα τα δείξω. Τέλο mm. πάντων, ευτυχώ τα είχα ανεβάσει και περιμένω να σα τα δείξω. Οπότε έχω δύο βίντεο έτοιμα, αλλά θα δούμε πότε θα σα τα δείξω αυτά και πρέπει να κάτσω να φτιάξω και τα επόμενα. Τέλο πάντων, στο χαμό, επειδή είναι ευρίασα, χάλασα, άλλασα όλη τη διακόσμηση. Όπω βλέπετε, σιγά σιγά φτιάχνω και εδώ αυτή τη γωνιά. Λίγο θα μορφύνει περισσότερο και θα είναι λίγο πιο όμορφα αισθητικά το μέρο, όσο γίνεται με τα μέσα που διαθέτω. Τέλο πάντων, πάει λίγο πιο πίσω. Αυτό που θα ήθελα να ζητήσω είναι η κατανόησή σα για να μπορέσω να συνεχίσω να. Εγώ του όλο αυτό που κάνω και έκανα θα το κάνω πάντα. Απλά το θέμα είναι θέλω λίγο την κατανόησή σα και την υπομονή σα για να καθυστερήσουν κάποια βίντεο. Τέλο πάντων, ήταν να γίνει. Είναι ευκαιρία όπω συζητούσα κιόλα ότι είναι ένα μεγάλο reset για μένα. Ένα reset το οποίο καλό ή κακό θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα να σα το προσφέρω κάποια στιγμή. Με ανάγκασε η, συνθήκη να το κάνω έτσι. Τέλο πάντων, χωρί πολλά πολλά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είσαστε μέχρι και τώρα εδώ πέρα και που θα συνεχίσετε όσοι θέλετε να είστε από εδώ και πέρα στο κανάλι. Αυτό που μπορώ εγώ να σα υποσχεθώ είναι ότι θα συνεχίσω με τον ίδιο ρυθμό και περισσότερο ίσω γιατί είναι μια ευκαιρία να καθαρίσει λίγο το μυαλό μου από κάποια πράγματα, να ανανεωθώ και να φέρω καινούργιε ιδέε στο κανάλι και να μπορέσω να το συνεχίσω ακόμα πιο μορφαστικά με όσα μέσα διαθέτω. Σα ευχαριστώ και θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Σύντομα ελπίζω και σα ετοιμάζω και Πολλά όμορφα πράγματα. Σα είπα, καθαρίζω γραφεία, καθαρίζω τα πάντα. Που μάλλον ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε λίγο καιρό. Και επίση, πολλοί από εσά περιμένετε ένα giveaway ίσω να φανταστείτε τώρα για τι 10.000. Απλά επειδή γίνεται ένα χαμό εδώ πέρα, δεν θέλω να σα δείξω τι γίνεται πίσω από την κάμερα. Γιατί θα χαζέψετε λίγο από το πόσο ανάστατα είναι όλα τα πράγματα. Ε, θα σα ετοιμάσω ένα βίντεο ειδικό για τι 10.000 εγγραφέ. Θα σας κατεβάσω κάποια από τα παλιά μου βίντεο για να τα επεξεργαστώ λίγο για να κάνω κάτι όμορφο. Τέλο πάντων, ε... αυτά από μένα. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σα ξαναείπα, έχετε το νου σα. Δεν βάζω intro, δεν βάζω outro. Κυρίω γιατί ενώ έσωσα 4-5 όπω σα είπα, αυτό το βίντεο θα είναι η αρχή για κάτι καινούριο. σω να χρησιμοποιήσω κάποια από αυτά τώρα που είναι αρχή. Αλλά κατέβασα ξανά τα προγράμματα που είχα βάλει τότε για να κάνω τα intros μου όλα. Και θα ξαναπιάσω σιγά σιγά να σχεδιάζω καινούργια πράγματα αυτά που έσωσα και τη μισή ένα γιατί ακόμα δεν είμαι έτοιμος 100% θα τα χρησιμοποιήσω σε κάποια Anyways, αυτό δεν θα έχω ούτε intro ούτε outro ως ένα σύμβολο μιας καινούργια αρχής Γεια σας από μένα